Πόμπορτο λιμάνι τη Θεσσαλονίκη, το οποίο δίνει τη δυνατότητα για επιβίβαση και αποβίβαση από και προ τον προορισμό. Για δεύτερη φορά φέτο έρχεται το κρουαζιερόπλαιο τη Celestial, προερχόμενο από τον Πειραιά, το οποίο εκτελεί επταήμερη κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά και στα τουρκικά παράλια. Να υποδεχτούμε στο στούντιο τη Δημοτική Τηλεόραση τον Διευθυντή Πολίσεων τη Celestial, Βασίλη Καραχάλιο. Καλησπέρα, σας, κύριε Καραχάλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την παρουσία σας το πρωί στο λιμάνι πάνω στο Celestial Crystal, το πλοίο μας. Χαρά μας. Η εταιρεία σας είναι η μοναδική που προσεγγίζει το λιμάνι της Θεσσαλονίκη σε εβδομαδιαία βάση. Και θα ήθελα να ρωτήσω για την επιλογή της Θεσσαλονίκη. Ποια ήταν τα κριτήρια τα οποία επελέγει, αλλά και πώς εκτιμάτε πώς θα εξελιχθεί. Μετά από μία δοκιμαστική περίοδο δύο μηνών το 2021... Η εταιρεία Πήρε τη στρατηγική απόφαση, γιατί κατά τη γνώμη μου είναι μια στρατηγική απόφαση, να εντάξει στα λιμάνια αφήξεων προσεγγίσεων και όχι μόνο, αλλά επιβίβαση αποβίβασης αποβίβαση και τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη προσφέρεται και ω προορισμό και μπορεί να, κάποιο να, 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 να επισκεφτεί, γιατί το λιμάνι τη είναι, είναι στο κέντρο τη πόλη, mm -hmm. μπορεί να κάνει επισκέψει σε κοντινού προορισμού μπορεί να γευτεί τα γαστρονομικ... το γαστρονομ... τη γαστρονομική ιστορία της πόλης και πολλούς αρχαιολογικούς χώρους. Είναι ένας, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ και κατά τη γνώμη μου, μας, πάρα πολύ ενδιαφέρον και ελκυστικός προορισμός. Και είναι και πόλες. ένας της. για την Κρουαζιέρα στην νοτα... Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι, μία, είναι ένας προορισμός όπου μπορεί να συνδυαστεί ε, με, προ... με προσεγγίσεις και σε Κωνσταντινούπολη και σε Καβάλα και σε Βόλο. Αλλά σαφώ και με τα νησιά του Αιγαίου και την Αθήνα και τον Πειραιά. Θέλω να μου πείτε όμω ποια είναι τα ωφέλη από τον α, τουρισμό κρουαζιέρα. Είναι σημαντικά. Είναι σημαντικά είναι αυτά τα οποία φαίνονται σε πρώτη άποψη τη στιγμή που ένα κρουαζιερόπλιο φτάνει στο κέντρο τη πόλη και κατεβαίνουν 600, 1000 και παραπάνω επιβάτε ενό κρουαζιερόπλαιου, οι οποίοι θα βγουν, θα μείνουν, θα ζήσουν, θα αγοράσουν πράγματα από την πόλη, θα έχουμε ξεναγούς, θα υπάρχουν λεωφορεία τα οποία... Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι αυτό το οποίο φαίνεται άμεσα. Το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι ότι οι μελέτες έχουν δείξει, δεν είναι δικιά μας άποψη αυτή, ότι ένας, άνθρω... ένας επισκέπτης κουραζιερόπλιου είναι δεδομένο ότι θα επισκεφτεί πάλι την, τον προορισμό στο μέλλον και θα μείνει περισσότερες μέρε. μέρες. Υπάρχει μέλες. μια ανταπόδοση εσόδων δηλαδή. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα θέλω να έρθουμε όμω στα ενεργειακά κόστη, τα οποία είναι δυσφάστακτα και οι εκτιμήσει όσο μένετε ο πόλεμο στην Ουκρανία <κυρίζει> δεν είναι αισιόδοξε. Πώ θα τα αποκρίνεσαι σε αυτά και αν επιδιώκεται να μην μετακυλήσουν στα κόστη των εισιτηρίων. Ω εταιρεία έχουμε αποφασίσει και το σημαντικότερο κομμάτι της αύξησης των εξόδων το έχουμε απορροφήσει. Ε, έχουμε επιβάλει ένα μικρό επίναυλο καυσίμων ο οποίο είναι στα 6 ευρώ το άτομο την ημέρα mm -hmm. αλλά το μεγαλύτερο κόστος από την ενεργειακή κρίση η οποία δεν είναι μόνο στα καύσιμα αλλά και στο γενικότερο εφοδιασμό ενός πλοίου έχουν απορροφηθεί από την εταιρεία μας και γι' αυτό το λόγο σε τιμές προσφοράς που έχουμε αυτή την εποχή και τρέχουν για την ελληνική ειδικά αγορά κανένας μπορεί να συγκρίνει τιμές ίδιες με το 2019. Α, δεν έχουμε προχωρήσει σε αυξήσει των εισιτηρίων πέρα από αυτό που σα είπα τη μικρή επιβάρυνση το, 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 με τον επίναυλο των καυσίμων. Mm -hmm. Πόσε προγραμματισμένε προσεγγίσεις έχει φέτος η Σελέστια στο λιμάνι τη Θεσσαλονίκη, Ο προγραμματισμό μα για το 2022 αφορά 30 προσεγγίσει. Δεν είναι μόνο το Ιδηλιακό Αιγαίο το πρόγραμμά μα το οποίο ε, 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 ξεκίνησε από την 1η Μαΐου και θα, πει, θα πάει μέχρι 15 Οκτωβρίου αλλά θα συνεχίσουμε τις, α, τις προσεγγίσεις μας στη Θεσσαλονίκη μέχρι μέσα Νοεμβρίου. Mm -hmm. Οπότε μπορούμε να δούμε ότι και η επέκταση της τουριστικής σεζόν μέσα από την κρουαζιέρα, μέσα από τις αφήξεις ενός κρουαζιερόπλου στην πόλη είναι πολύ σημαντικές ή τουλάχιστον μπορεί να έχουν πολύ καλό αποτέλεσμα. Είναι στα σχέδιά σας να αυξηθούν οι προσεγγίσεις το 2023? Με βάση τον προγραμματισμό μας, ο οποίος είναι ήδη ανακοινωμένος και στα μέσα και στο επίσημο site της εταιρεία, οι προσεγγίσεις για το 2023 στην πόλη της Θεσσαλονίκης είναι 40. Mm -hmm. Δηλαδή, αν μιλάμε για 30 προσεγγίσει το 2022, σε ένα χρόνο μιλάμε για 40, δηλαδή για 30% επιπλέον προσεγγίσει στην πόλη. Πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Καραχάλια. Και να ρωτήσω λίγο ποιο είναι και το πρόγραμμα τη Κρουαζιέρας που έχει καταρτιστεί. Ποια λιμάνια προσεγγίζεται. Το καλοκαιρινό μα πρόγραμμα περιέχει πολύ ενδιαφέροντε και ελκυστικού προορισμού. Πέρα από τα γνωστά πάρα πολύ και όμορφα νησιά τη Μικόνου, τη Σαντορίνη, έχουμε επίσκεψη στο Ηράκλειο, στη Ρόδο, στη Μήλο και στην Έφεσο. Mm -hmm. Κάποιο που ξεκινάει την, Παρα, την Κυριακή από τη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται τη Δευτέρα στην Έφεσο, συνεχίζει στη Ρόδο, Ηράκλειο, Σαντορίνη, Μύκονο, Μήλο και Πειραιά. Επτά ημέρε οι κουρασγίερε. Επτά διανυκτερεύσει. Και κλείνοντα, θα ήθελα να σα ρωτήσω αν συμμερίζεστε τι προσδοκίε για μια τουριστική σεζόν ικανή να προσεγγίσει τη χρυσή χρονιά του ελληνικού τουρισμού αυτή του 2019, όταν έσοδα και αφήξει κινήθηκαν σε επίπεδα ρεκόρ στη χώρα μα. Οι, δικές μας οι δικέ μα εκτιμήσει και όσον αφορά τι κρουαζιέρε τις κρουαζιέρες δικές μα είναι ότι θα προσεγγίσουμε στα, σε επίπεδα 70 έως 80% της κίνησης του 2019. Δεν θα έχουμε το 100% της κίνησης, αλλά και οι μελέτες που έγιναν από τη Διεθνή Ένωση Κουραζιερόπλειων στο Μαϊάμι, όπως αναφέρθηκε και στην εκδήλωση, mm -hmm. μιλούν για αυξήσεις τουλάχιστον 15% σε σχέση με το 19% τις χρονιές 2023-2026. Οπότε είμαστε αισιόδοξοι, κρατάμε αισιόδοξα μηνύματα ότι η βαριά βιομηχανία της χώρας μας θα δώσει και την όθηση γενικότερα στην οικονομία μας. Σαφώς. Κύριε Καραχάλιο, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στο Δελτίο της Δημοτικής Τηλεόρασης.